Φίλες και φίλοι του Άστρος News, με αφορμή μια συζήτηση που έγινε την περασμένη εβδομάδα στο Δημοτικό Συμβούλιο που αφορούσε θέματα παιδείας και προέκυψαν κάποια ζητήματα, είχαμε εκεί πέρα κάποιες αντιπαραθέσεις σε διάφορα επίπεδα, στο επίπεδο της χρηματοδότησης από τη μία μεριά, στο επίπεδο της γενικότερης λειτουργίας των σχολείων, σχολικών ζωνών και σχολικών μονάδων από την άλλη, αποφασίσαμε να προκαλέσουμε σήμερα μια δημόσια συζήτηση για να μπορέσουμε να ενημερωθούμε καλύτερα για αυτό το ζήτημα, να μπορέσουν οι πολίτες να ενημερωθούν καλύτερα και αν μπορέσει να προκύψει και κάτι μέσα από το διάλογο, μια λύση, μια προοπτική σε αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα παιδείας της περιοχής, τα οποία πλέον μέσα στη λειτουργία του Καλλικράτη και γενικότερα της διοίκησης, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αρμοδιοτήτων έχει περάσει πια στο Δήμο, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Για τον λόγο αυτό έχουμε σήμερα μαζί μας, έχουμε την τιμή και τη χαρά και τους καλωσορίζουμε και τους δύο, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας αλλά και της Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, τον Πέτρο Σαβούρδο, που είναι Δημοτικός Σύμβουλος από την πλευρά της Συμπολίτευσης, και τον Αλέξη Αφάν, ο οποίος είναι και εκπαιδευτικός και είναι και αντίστοιχα από την πλευρά της Αντιπολίτευσης μέλος και στις δύο αυτές επιτροπές. Σας καλωσορίζουμε στο Άστρος News για μια ακόμα φορά. Να δούμε λίγο τα θέματα ιεραρχικά, κυρίως από αυτό που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο την περασμένη Δευτέρα, και ούτως ή άλλως αφήνοντας εκεί εκ των πραγμάτων το πολιτικό σκέλος του πράγματος, τουλάχιστον σε αντιπαραθέσεις και όλα αυτά, να δούμε λίγο το θέμα πια πώς μπορεί να υπάρξει κάποια προοπτική λύση και τι ακριβώς έχει συμβεί για να ενημερωθούν και οι πολίτες, γιατί ακούστηκαν ποσά, ακούστηκαν ποσοστά και καμιά φορά δημιουργείται έτσι και μια νεφελώδης κατάσταση. Έχουμε δύο επιτροπές, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, μοιράζονται κάποια χρήματα, ξαφνικά ζητείται για τη μία επιτροπή ένα πολύ μικρό ποσοστό, για την άλλη επιτροπή ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, η μία είχε πλεόνασμα, η άλλη ήταν εχρεωμένη. Πόσο, τι γίνεται λίγο με αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε λίγα και αυτό το κομμάτι, τι ακριβώς συμβαίνει. Ξεκινήσουμε με τον Πέτρο και ακολουθούν. Καλησπέρα για εμένα και στους φίλους του Άστρος News. Έθεσες καλά το θέμα, δεν είναι θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης. Νομίζω καθαρά θέμα επιβίωση των σχολείων, γιατί τα χρήματα πλέον είναι πολύ λίγα. Να πούμε ότι από το κράτος παίρνουμε περίπου γύρω στις 100.000 και μέχρι πρώτη το ποσοστό ήταν 70-30, δηλαδή 70% έπαιρνε πρωτοβάθμια και 30% δευτεροβάθμια. 100.000 ευρώ παίρνει το χρόνο ο Δήμος από το κράτος, το Δήμος Ευρωπολισμό, προορίζεται καθαρά για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Και για τις δύο βαθμίες. Για νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, όλου του Δήμου. Μετά το κλείσιμο των σχολικών μονάδων, σε κάθε σχολείο που είναι σχολική μονάδα, μετά την ενοποίησή τους, υπήρχε ένα διαθέσιμο ποσό μόνο από δευτεροβάθμια. Η πρωτοβάθμια δεν είχε τίποτα. Στο οποίο στη συνέχεια στα 3 χρόνια που λειτουργήσε έτσι το σύστημα, αυτό αυξήθηκε. Ήταν χρέη από χαμήνη δηλαδή μέσα από το παλιό σύστημα, που τα έδινε κατευθείαν το κράτος στα σχολεία. Στις σχολικές μονάδες είχαν μείνει κάποια χρήματα και στο τέλος με τη λειτουργία των 3 χρόνων αυτών το συστήματος που όπως το έχουμε τώρα, παρατηρήθηκε ότι ενώ η δευτεροβάθμια είχε ένα πλεόνασμα, η πρωτοβάθμια πάντα είχε έλλειμμα. Ουσιαστικά τα λεφτά δεν φτάνανε για τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας. Αυτό τώρα το αντιμετώπισα και εγώ μόλις ανέλαβα. Είδα ότι είχαμε πολλές οφειλές και σε επαγγελματίες περιοχής και ένα μεγάλο ποσό σε ΔΕΗ/ΟΤΕ. Γι' αυτό αποφασίσαμε να αλλάξουμε το ποσοστό. Να πάρουμε περισσότερα χρήματα για πρωτοβάθμια. Οπότε να μπορέσουμε, δεν ξέρω αν θα λυθεί το πρόβλημα, ακριβώς, γιατί στο συμβούλιο που κάναμε εισήγηση ήταν για 1 χρόνο να ισχύσει το 90-10, πρωτοβουλία του Δήμου. Αυτό θα γίνει για 2 δόσεις και στο τέλος της δεύτερης δόσης η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας θα συνεδριάσει ώστε να προσδιορίσουμε το ποσοστό. Αυτή ήταν η απόφαση δηλαδή που πήραμε. Δεν ξέρω αν θα λυθεί το πρόβλημα. Θα προσπαθήσουμε και οι διευθυντές από τη μεριά τους, την Τετάρτη έχουμε ένα συμβούλιο να μαζευτούμε όλοι οι διευθυντές, να δούμε πόσο μπορούμε να μειώσουμε τα έξοδα, και είμαι και ο Αλέκος καλεσμένος φυσικά. Εγώ βλέπω ότι οι διευθυντές από μόνοι τους κάνουν οικονομία, παράπονα για κανέναν, όλοι είναι πολύ φιδωλοί στα έξοδα, αλλά
όπως είναι τα πράγματα, πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Υπάρχει μια διαφορετικότητα εδώ ανάμεσα σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν αποκλειστική ευθύνη οι διευθυντές για την κατανομή αυτών των χρημάτων, ενώ στην πρωτοβάθμια υπάρχει μια εμπλοκή του Δήμου μεγαλύτερη. Στη δευτεροβάθμια τα χρήματα πάνε κατευθείαν στους διευθυντές με το που έρχονται, μοιράζονται στους διευθυντές και αυτοί κανονίζουν για τα έξοδά τους. Εμείς στην πρωτοβάθμια δεν έχουμε χρήματα να δώσουμε στους διευθυντές. Με το που έρχονται τα χρήματα, αμέσως πρέπει να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Αλλά στην ουσία το ίδιο είναι. Τι γίνεται, ο διευθυντής πριν κάνει κάτι, μια αγορά, ξέρω εγώ, άνω των 100 ευρώ ή των 150, πάντα με ενημερώνει και συνοριόμαστε και μετά από συνεννόηση, δηλαδή προχωράει στην δαπάνη. Εδώ θέλω να ρωτήσω τώρα τον Αλέξη, αφού κάνει φυσικά και την τοποθέτησή του, ότι θέλει πάνω στο πρώτο θέμα που συζητάμε, τι περιθώρια υπάρχουν. Και ήταν κομμάτι της πρότασής σου προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, γι' αυτό σου ρωτώ κιόλας. Τι περιθώρια υπάρχουν να ελεγχθεί αυτό το άνοιγμα, να ελεγχθεί αυτό το μέγεθος των δαπανών που έγινε τα προηγούμενα χρόνια και κάπως να περιοριστεί, να βελτιωθεί ή θα συνεχίσουμε πάντα να έχουμε αυτή την ανισοκατανομή για αυτό το μέγεθος? Γιατί υπόθηκε ότι είναι και διαφορετικά τα πράγματα, ότι η δευτεροβάθμια έχει άλλες πτυριακές υποδομές, άλλες ανάγκες, η πρωτοβάθμια είναι κάπως διαφορετικά. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και εγώ τον Άσο Μιούς που βρισκόμαστε εδώ. Είναι ευκαιρία να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα και να δώσουμε να καταλάβουν όλοι ότι παλεύουμε όλοι για το καλύτερο. Δεν υπάρχουν σε αυτό το κομμάτι. Η παιδεία ενώνει, να το πούμε πολύ απλά, και δεν διχάζει. Να είναι ήσυχοι οι γονείς όλων των βαθμίδων ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε ό,τι είναι το καλύτερο για να μπορέσουμε στο μέλλον να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας τόσο ως πρωτοβάθμια και ως δευτεροβάθμια. Πρώτα απ' όλα, από τη συζήτηση που έγινε προχθές, φάνηκε ότι άνοιξε μια ψαλίδα 40.000 ευρώ, συν αν είναι παραπάνω ή όχι. Τα τρία τέσσερα χρόνια έχουν αναλάβει ο Πέτρος Σαββούδος στην Επιτροπή. Περιμένουμε να έρθει ο απολογισμός και εκεί θα δούμε τι είναι. Αυτή τη στιγμή, εμείς 100% δεν μπορούμε να ξέρουμε πού έχουν δοθεί αυτά τα χρήματα ή σε ποιους κωδικούς ή σε ποια σχολή ή οτιδήποτε άλλο. Όταν θα έρθει αυτό, θα το μελετήσουμε και ανάλογα θα τοποθετηθούμε. Επειδή έκανα και εγώ την ερώτηση μέσα, τι παραλάβανε και τι αυτή τη στιγμή έχουν, βλέπουμε ότι η δευτεροβάθμια έχει ένα ποσό γύρω στα 40.000 συν, θετικό στο ταμείο της, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να τους επιβραβεύσουμε για τη χρηστή οικονομική έτσι, κρίση που κάναμε. Η πρωτοβάθμια έχει ένα μείον 40 και πρέπει αυτό με κάθε τρόπο να το μειώσουμε και να δούμε τι θα γίνει. Κατά τη διαδικασία της συζητήσεως, το είπα και μέσα στο Συμβούλιο, θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη συζήτηση που έχει γίνει ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλάχθηκαν απόψεις, αλλάχθηκαν σκέψεις πολλών ανθρώπων εκεί και αυτό δείχνει ότι υπάρχει υγεία στο Δημοτικό Συμβούλιο και ότι δεν υπάρχουν τα στενά, τα περιθώρια, τα πολιτικά που πάμε μέσα εκεί για να κάνουμε είτε αντιπαράθεση είτε οτιδήποτε άλλο. Βλέποντας την γενναιότητα με την οποία αντιμετώπισαν οι λυκειάρχες και οι γυμνασιάρχες το θέμα αυτό. Βλέποντας με τον τρόπο που το αντιμετώπισαν αυτοί και πρέπει εδώ να τους ευχαριστήσουμε γιατί χωρίς τη δική τους στάση, συμπεριφορά μέσα σε αυτό το Συμβούλιο δεν θα λυνόταν το θέμα. Παρένθεση, εδώ θα πρέπει να πω ότι η δευτεροβάθμια είχε πάρει απόφαση και είχε στείλει ήδη έγγραφο στην Επιτροπή Παιδείας για καλύτερα ποσοστά. Και ξαφνικά αντί για καλύτερο από 70-30, ξαφνικά είχε την 90-10. Αυτό όμως καταλαβαίνετε με συγκεκριμένα στα κεφάλαια όλων. Εγώ που την είχα ψηφίσει την καλύτερη πρόταση, είχα δεσμευτεί από αυτό, άρα πηγαίναμε λοιπόν σε ένα συμβούλιο και όλοι μας στη δική μου την παράταξη, στο οποίο θα ήμασταν αντίθετοι. Από την ώρα όμως που βλέπουμε ότι το πρόβλημα είναι τόσο τρομερό, η ψαλίδα δεν αμειώνεται γιατί τα βάλαμε κάτω και οικονομοτεχνικά να δούμε, θα αυξάνει, θα μεγαλώνει. Δεν θα βρίσκαμε στο μέλλον τόσο μεγάλη, δεν θα βρίσκαμε εύκολα λύση και το πρόβλημα θα μεγάλωνε και θα γινόταν ακόμα πιο χειρότερο. Βλέποντας και τη στάση αυτών των διευθυντών, προσπαθήσαμε μέσα από τη συζήτηση να βάλουμε και εμείς το δικό μας πετραλάκι, φτιάχνοντας μια πρόταση η οποία είχε σημαντικό χρονικό ορίζοντα, δύο δόσεις. Δίνοντας εγγυήσεις σε αυτούς τους ανθρώπους και λέγοντας τον Δήμαρχο, εγώ ίδιος, κύριε Δήμαρχε, μπαίνετε εσείς εγγυητής σε οτιδήποτε χρειαστεί δευτεροβάθμια και σε οτιδήποτε κολλήσει αυτή τη στιγμή από την ώρα που θα δώσετε 90-10, ο Δήμος μπαίνει εγγυητής ώστε να έχει πρόβλημα. Ο Δήμαρχος προς τιμή του είπε: ναι, μπαίνει ο εγγυητής, δεν θα υπάρχει κανένα θέμα. Άρα, θεωρήσαμε λοιπόν ότι υπάρχει ορίζοντας δύο δόσεων, άρα μιλάμε για γύρω στους 6-7 μήνες με τα τωρινά δεδομένα που ξέρουμε εμείς, γιατί όλα αλλάζουν.
Μπαίνουν οι εγγυήσεις από το Δήμαρχο ότι δεν θα συμπιτύπαζε στο δεύτερο βάθμιο, γιατί οτιδήποτε γίνει θα του βοηθήσουν. Βγήκε η πρόταση ακόμα από το Δήμαρχο ότι οτιδήποτε από αυτά τα χρήματα δεν θα πάνε σε καμία επένδυση, αλλά θα πάνε μόνο και μόνο για αποπληρώμη χρέου. Άλλη παράκληση. Το να χρωστάμε εδώ που 20.000 δεν επέτρεπε ποτέ ΔΕΗ είναι ένα σημαντικό θέμα. Το να χρωστάς στους επαγγελματίες εδώ της περιοχής που όλοι ξέρουν τι οικονομικές δυνατότητες και τι προβλήματα οικονομικά αντιμετωπίζουν, άλλα 20.000 πάλι έχουν μεγάλο θέμα. Και δεν είναι έτσι εύκολα και ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει. Ναι, μεν ασχολούμαστε με την πολιτική, προσπαθούμε να κάνουμε μια διαχείριση, αλλά όταν βλέπεις ανθρώπους δικούς σου, φίλους σου στον δρόμο και σου λένε τι θα γίνει με τα χρήματα, κάπου και εσύ αρχίζεις και έρχεσαι σε πολύ δύσκολη θέση. Έτσι λοιπόν φτάσαμε σε αυτή την πρόταση που πιστεύω είναι πολύ θετική για να μπορούμε να, για να υπάρξει μια βιώσιμη λύση. Το θέμα εδώ βέβαια που δημιουργείται σε αυτό το σημείο, φάνηκε ότι η απόφαση τελικά ήταν συμβαστική, γι' αυτό και ψηφίστηκε με 70% πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο και πιθανώς όντως να δώσει και κάποια λύση για ένα διάστημα. Αλλά δημιουργείται η εντύπωση σε κάποιον παρατηρητή που βλέπει απ' έξω ότι υπάρχει το ένα κομμάτι αυτό της δευτεροβάθμιας, το οποίο κάνει χρηστή διαχείριση, προσέχει πολύ τα χρήματα, αυξάνει το πλεόνασμα κιόλας μέσα σε δύσκολες εποχές. Και πώς επιβραβεύεται όλο αυτό, μειώνοντάς τη χρηματοδότηση στην ουσία και λέγοντάς ότι ξέρεις, ήσουν καλός, έκανες οικονομία, πάρει και λιγότερα τώρα χρήματα, αφού ήσουν σωστός. Και αντίστοιχα, ένα κομμάτι το οποίο χάνει, αλλά δεν ξέρουμε όμως γιατί χάνει. Χάνει γιατί έχει ανάγκες. Είναι όντως, είναι απαραίτητα αυτά τα χρήματα να ξοδεύονται για τα παιδιά. Δεν είναι απαραίτητα, δεν το συζητάμε καν. Και αυτό το κομμάτι δίστηκε να επιβραβεύεται με ακόμα περισσότερα χρήματα, ενώ έχει δημιουργήσει μεγαλύτερες ανάγκες. Και εδώ τώρα θέλω να ρωτήσω αυτό, πώς θα ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Είπε ο Αλέξης κάποια πράγματα. Θα υπάρξει έλεγχος, θα ξαναέρθει πάλι το θέμα, θα αναλυθούν οι δαπάνες. Ξέρουμε περίπου, έγινε μια τοποθέτηση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής ότι όντως είναι πιο παλιά τα κτίρια, περίπου στο θέμα των αναγκών. Αλλά τι εικόνα έχει τώρα η Δημοτική Αρχή ακριβώς? Εξαιρώτησε όσοι είναι αυτοί που απασχολεί το δευτεροβάθμιο. Και ερώτησε. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είμαι πεπισμένος, αν και είμαι λίγο καιρό στη δευτεροβάθμια, στην πρωτοβάθμια, ότι τα χρήματα είναι λίγα. Αυτό βλέπω δηλαδή. Δεν μπορώ να πω ότι ένας διευθυντής χαλάει παραπάνω ή κάνει περιττά έξοδα από τον καιρό που είναι στην πρωτοβάθμια. Είναι όμως αλήθεια ότι έχει πολλά κτίρια να διαχειριστεί. Έχει πολλά καύσιμα. Φαντάστε, μια μισή δόση από την περσινή πήγε στα καύσιμα. Και με 2,5 δόση όλα τα υπόλοιπα. Καθώς και οι μαθητές του νηπιαγωγείου και του δημοτικού έχουν πολλά έξοδα σε αναλώσιμα, φτιάχνουν διάφορες υλοτεχνίες. Όσο και να ακούγεται αυτό ότι είναι λίγα τα έξοδα, μαζεύονται πάρα πολλά. Και φυσικά και περισσότερο μαθητές από το βάθμο, γύρω στους 100 μαθητές περισσότερους. Όλα αυτά. Και περισσότερα κτίρια, έτσι. Έχει 14 κτίρια, τα οποία τα περισσότερα είναι, δεν είναι ενεργειακά κτίρια. Τώρα με το εξοικονομό που κάνει ο Δήμος, αρκετά θα βελτιωθούν. Αλλά δεν πάει αυτή τη στιγμή να έχουμε πρόβλημα. Αυτό είναι. Αντίστοιχα, συγγνώμη, στη δευτεροβάθμια μιλάμε για 4 κτίρια. 4 κτίρια, τα οποία τα δύο είναι σε πολύ μεγάλη κατάσταση. Όγκο, δεν είναι σημερινό όγκο. Φανταστείτε τώρα να πούμε ότι για 4 μαθητές στο Καστρί χαλάμε 7.000 ευρώ πετρέλαιο. Γιατί ακούστηκε κάτι για κάποιο εξίσωση που υπάρχει, η οποία δίνει ανάλογα τους μαθητές και το ποσοστό που πρέπει να πάρει το κάθε σχολείο. Αυτό δεν ισχύει σε εμάς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Φτάνουν τα χρήματα. Αλλά και πάλι σας είπα με την προσπάθεια των διευθυντών και την οικονομία που θα κάνουμε, πιστεύουμε το θέμα να υπάρξει κάποια λύση σύντομα. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και τον Αλέκο για την βοήθεια που παρέχει, γιατί έχει γνώσει το θέμα. Ο Αλέκος είχε μια πυροσβεστική παρέμβαση στο Δημοτικό και κινήθηκε και δηλαδή σηκώθηκε από τη θέση του και πήγε. Μίλησε με τους διευθυντές, μίλησε με την άλλη παράταξη. Δηλαδή έκανε μια ολόκληρη ιστορία. Πρέπει να είμαστε στην πρωτοβάθμια, πρέπει να είμαστε το. Το παράδειγμα και για τους υπόλοιπους, έτσι να λειτουργεί ο Δήμος. Όλοι μαζί έχουμε κοινό σκοπό, έτσι κι αλλιώς. Ο σκοπός είναι κοινός, να πάει μπροστά ο Δήμος. Πρέπει όλοι μαζί να ενωθούμε για να πάει μπροστά. Και η παιδεία είναι το τελευταίο, ίσως δηλαδή αφού έχεις αντλήσει όλα τα άλλα, να είναι το τελευταίο πια πεδίο που μπορεί να γίνει πολιτική αντιπαράθεση. Όχι, όπως είπα, έγινε μια πολύ καλή συζήτηση και η καλύτερη συζήτηση στο Δημοτικό Σύμβουλο που έγινε ποτέ. Βέβαια υπάρχει ένα αλγόριθμο που βάζει σχολεία, βάζει μαθητές, βάζει αίθουσες,
βάζεις ορεινούς όγκους κτλ. Αλλά όλο αυτό το πράγμα πρέπει να γίνεται κάθε φορά που έχετε μία δόση από το Υπουργείο και να ξαναπροσμετράτε για να βλέπουμε τι γίνεται, γιατί τα πράγματα κάθε φορά αλλάζουν και αλλάζουν και αλλάζουν. Στην παρούσα φάση πιστεύω ότι από την ώρα που βλέπαμε ότι αυτό το πράγμα, αυτό το χρέος μεγαλώνει, έπρεπε να έχει γίνει η αλλαγή πολύ πιο πριν. Ή αυτή η συζήτηση να έχει γίνει πολύ πιο πριν να αναλάβει ο κράτος. Για να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, όταν παίρνουμε ας πούμε 100.000 ευρώ το χρόνο και τα 70 θα πάνε στην πρωτοβάθμια, 30 ας πούμε στη δευτεροβάθμια όπως πηγαίνουμε μέχρι τώρα και έχουμε χρέος 40, φυσιολογικό είναι ότι και ένας και το 2 χρόνια θα φτάσουμε. Τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Πιστεύω ότι θα πρέπει την Τετάρτη που θα καθίσουμε όλοι οι διευθυντές να τα πάρουμε κάτω, πρώτα να ακούσουμε τις απόψεις τους. Από την πλευρά του δική μου υπάρχει ένα σχέδιο, το έχω εκθέσει στον πρόεδρο της πρωτοβάθμιας, για το πώς μπορούμε να μειώσουμε δαπάνες. Θα πρέπει και οι διευθυντές πλέον να καταλάβουν ότι από την ώρα που κάποιοι συνάδελφοί τους ήταν τόσο γενναιόδοροι και βοήθησαν με τη στάση τους στο να μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημα, πρέπει να είναι και αυτοί πλέον γενναιόδοροι, μεγαλόψυχοι, ώστε να καθίσουν κάτω στα σχολεία τους, να κόψουν τα περιτά και να μπορέσουν και αυτοί πλέον να συμβάλλουν σε αυτή την κίνηση που γίνεται, ώστε να μπορούμε και αυτό το κομμάτι να το εξηγιάνουμε, να το φτιάξουμε. Τελειώνει. Αλλιώς δεν υπάρχει ασπημένα. Θα έχουμε μόνο με αυτό το γραφείο από πάνω. Θέλω να πω κάτι για τη δευτεροβάθμια, ότι επειδή υπόθηκε στο Συμβούλιο και δευτεροβάθμια δεν θα λειτουργήσει με λιγότερα χρήματα. Θα πάρουμε ακριβώς τα ίδια χρήματα. Τα χρήματα που θα λείψουν από τη χρηματοδότηση του κράτους θα τα πάρουν από θεματικότητα. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα για τους μαθητές. Θα λειτουργήσουν με τα ίδια χρήματα. Απλά θα μειωθεί το αποθεματικό. Αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, ότι δεν δημιουργείται άμεσα πρόβλημα στη λειτουργία των σχολείων. Όμως οι διευθυντές έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου ότι αν συνεχίσετε έτσι με τόσο μικρό ποσοστό χρηματοδότηση, ότι θα προκύψει στο μέλλον. Αλλά και ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι δεν πρόκειται ό,τι και να γίνει, σε περίπτωση που γίνει κάτι έκτακτο, θα είναι ότι θα μπει μπροστά και θα λύσει το πρόβλημα. Θα καλυφθεί σαν έκτακτη δαπάνη, προκειμένου να καλυφθεί εξ αρχή σαν έκτακτη δαπάνη η τρύπα που υπάρχει, ας πούμε, θα καλυφθεί στο μέλλον αν χρειαστεί οτιδήποτε. Αφού είδαμε το ζήτημα αυτό και νομίζω ξεκαθαρίσαμε ακόμα περισσότερο κάποια πράγματα, τη συζήτηση αυτή είχε προηγηθεί μια άλλη συζήτηση που και αυτή προκάλεσε κάποιες αντιπαραθέσεις. Είχαμε και την παρουσία του Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Αγίου Πέτρου και έγινε μια κουβέντα γύρω από τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, ποια σχολεία είναι τώρα ανοιχτά και λειτουργούν και καλύπτουν τις προδιαγραφές των μαθητών που πρέπει να έχουν και τις αποστάσεις. Μπήκανε πάλι οι σχολικές ζώνες μέσα στην κουβέντα και θέλουμε έτσι να έχουμε κάποια τοποθέτηση γύρω από αυτό το ζήτημα. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, πόσο έχει προχωρήσει η κουβέντα. Πριν κάποια χρόνια είχαν γίνει κάποια πράγματα, ανατράπησαν και κάποιες αποφάσεις. Ήδη έχουμε ένα κόστος σε όλα αυτά, 2-3 σχολικές μονάδες κλεισμένες από αυτό το πρώτο κύμα στην περιοχή μας. Τι άλλο έχουν να περιμένουν οι γονείς, οι μαθητές για το μέλλον. Από την εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας και αυτό που ψηφίσαμε και εμείς εκεί, είναι βλέποντας μια μεγάλη αύξηση του πληθυσμού που έχει αυτή τη στιγμή το Δημοτικό Σχολείο Περμένων, δεν μπορούσαμε να παραμείνουμε καν ελευθεροί με την εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας στο να δώσουμε απεξαθέσεων να γίνει αυτά θέση. Αύξηση μαθητών έχει και το Δημοτικό Σχολείο Περμένων. Γι' αυτό και εισηγηθήκαμε από το πληθυσμό να γίνει μεταθέσει. Υπήρχε ένα αντίστοιχο αίτημα. Ναι, βέβαια, θα πρέπει, όπως είπαμε και στο Συμβούλιο και το τονίσαμε όλοι, είμαστε μακριά από τους στόχους που θέτει το προεκλογικό διάταγμα για να αυξηθούν οι οργανικότητες αυτών των σχολείων. Εκτός και αν δικαιολογηθούν από ειδικές συνθήκες, ειδικούς όρους κτλ. Πράγμα το οποίο είναι δύσκολο. Το ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο, επειδή υπήρξε ένα αίτημα από το τοπικό του Μελικού για επαναλειτουργία του Δημοτικού Σχολείου, επειδή βρίσκεται το σχολείο αυτή τη στιγμή δεν είναι κλεισμένο, δεν είναι κλειστό, δεν έχει τελειώσει, βρίσκεται σε αναστολή. Αυτή την αναστολή την έχει δώσει στο Διευθυντή Εκπαίδευση. Αν του χρόνου, γιατί ο νόμος λέει 10 και πάνω, βρεθούν 10, 11, 12 παιδιά τα οποία θελήσουν τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο να γραφούν πάλι σε αυτό το σχολείο, μαζευτούν οι σχετικές αιτήσεις και πάνε πάνω στον Διευθυντή Εκπαίδευση, όλα μπορούν να γίνουν και όλα μπορούν να είναι ανοιχτά. Εκεί είναι θέμα συζήτηση. Άρα αυτή τη στιγμή αυτό που προτείναμε εμείς είναι η επαναλειτουργία και επειδή δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος αυτό, το κτηριακό θέμα της Μελιούς θα έρθει σε ένα επόμενο συμβούλιο όπου είπαμε όλοι να ρίξουμε τα χαρτιά μας και γύρω από μια καλή συζήτηση να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει αυτό το κτίριο, το οποίο όπως είπαμε στο συμβούλιο είναι το καλύτερο που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μετά ένα μεγάλο θέμα
του νηπιαγωγείου του Αγίου Πέτρου. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως παράδειγμα του δικαστήριου. Είναι χρόνια τώρα ο αγώνας, ο οποίος λέει επανίδυση του νηπιαγωγείου του Αγίου Πέτρου, έλα τον Αγίου Πέτρου. Έχουμε ένα καταπληκτικό κτίριο, έχει ξοδέψει το ίδρυμα Λέων Λεμό 41 εκατομμύρια ευρώ, έχει βοηθήσει η οικογένεια. Δραχμές, συγγνώμη, 41 εκατομμύρια δραχμές πριν από κάμποσα χρόνια με τη βοήθεια της οικογένειας Βακάλη. Έχουμε ένα νηπιαγωγείο το οποίο έχει τα πάντα, καλύπτει οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ένα σύγχρονο νηπιαγωγείο. Έχουμε τη βοήθεια του Ιδρύματος, έχουμε παιδιά, έχουμε μαθητικό δυναμικό το οποίο θα φοιτήσει για τις επόμενες 2-3 χρονιές και παραπέρα να μας είμαστε για ενδιαφέρον και κοντινές. Και είναι ένα αίτημα το οποίο έχουμε ήδη ξεκινήσει να δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Μέσα σε όλα αυτά, πρότεινα εγώ στο σώμα να φτιάξουμε και μια διαπαραταξιακή ομάδα, η οποία θα αποτελείται από ένα άτομο από κάθε παράταξη, συν την Επιτροπή Παιδείας, η οποία είναι υπεύθυνη και στο κάτω πάντα για όλα αυτά τα θέματα. Αυτό έγινε δεκτό και είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει να βοηθήσει στο εξής, γιατί οτιδήποτε πρόταση και να κάνουμε, αν δεν πάμε να χτυπήσουμε τις συγκεκριμένες πόρτες, να εκφράσουμε τις απόψεις μας, να τις υποστηρίξουμε, τα περισσότερα πετάμε στο καλάθι των αχρήστων. Όταν θα το κάνει μια ομάδα η οποία είναι γνώστη του θέματος και το κάνει με σοβαρό τρόπο και με σωστό τρόπο, θα ακουστούμε καλύτερα και έχουμε και κάποια πιθανότητα. Και το δεύτερο που ζητήσαμε εμείς, βλέποντας υπάρχει μια δυσκολία στο δημοτολόγιο, να φτιαχτεί μια εφαρμογή που να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή στον Αγίου Πέτρου πόσα παιδάκια υπάρχουν, στα Βέμπερα πόσα παιδάκια υπάρχουν, στο Άστρο πόσα παιδάκια υπάρχουν, γιατί έχουμε να συζητήσουμε θέματα ζωνών, περιφερειών και χωρίς αυτή την εφαρμογή θα τρώμε όλες και οι μέρες του δημοτολόγου για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Για να ξέρουμε τη μελλοντική κατάσταση, γιατί είστε από το δημοτολογικό, πώς θα πάνε στο δημοτικό και αντίστοιχα πώς θα πάνε. Αυτή τη στιγμή γράφονται σε έναν φάκελο χωρίς να έχω εγώ αίσθηση του τι γίνεται, ας πούμε, στον Αγίου Πέτρου. Κάθισα και έψαξα μόνο. Αυτό σημαίνει ώρες. Δεν μπορούμε να το κάνουμε όλοι όμως αυτό. Όλα αυτά έγιναν δεκτά με θετικό τρόπο από όλους και πιστεύω ότι έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, η παιδεία ενώνει για να πάμε τα σχολεία μας ένα βήμα πιο μπροστά. Για να σταθούμε λίγο στο θέμα του Αγίου Πέτρου, είναι πολύ σημαντικό όπω ακούστηκε για τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν ξεκαθαρίστηκε ακριβώ. Αυτή τη στιγμή είναι κάποια παιδιά που μετακινούνται από τον Άγιο Πέτρο προ το Καστρί καθημερινά και επειδή είμαστε και σε μια περίοδο τώρα ανάσχημη καιρικέ συνθήκε, ξέρουμε περίπου πόσο είναι ο αριθμό, πόσοι μαθητέ. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο νήπια και δύο προνήπια, δηλαδή τέσσερα που μεταφέρονται καθημερινά στο Καστρί και πάλι το μεσημέρι. Μιλάμε για 400 δρομολόγια το χρόνο, από τα οποία τα 200 θα είναι με τις καιρικές συνθήκες που θα συναντήσουμε το βράδυ. 10 μέτρα. Και αντίστοιχα, στο Καστρί πόσα είναι τα παιδιά που είναι εκεί. 2-3 ήταν αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι τα επόμενα 2 χρόνια με μια ενημέρωση που είχα από το Καστρί, το νηπιαγωγείο εκεί δεν θα λειτουργήσει και δεν θα έχει παιδιά. Δεν θα έχει καθόλου. Οπότε είτε είναι τα δικά μας, είτε τα δικά μας έρχονται στον Αγίου Πέτρο παράδειγμα, αλλά εμείς αυτό που θέλουμε στον Αγίου Πέτρο είναι το εξής. Επειδή έχουμε στην πορεία μετέπειτα γεννιούνται συνεχώς παιδιά, να επανιδρύσουμε το νηπιαγωγείο στον Αγίου Πέτρο με έδρα τον Αγίου Πέτρο και κανενός παραπείμα. Έχουμε τα παιδιά να το στηρίξουμε, έχουμε και από πίσω το οικονομικό υπόβαθρο να το στηρίξουμε, έχουμε ένα καταπληκτικό σχολείο που διαθέτει τα πάντα τα οποία πρέπει να έχει ένα σύγχρονο νηπιαγωγείο και γιατί να μην το κάνουμε. Και θυμάμαι ότι ο πρόεδρος στάθηκε και στο ότι, όπως είπε, το αίτημα αυτό των κατοίκων κατατίθεται χωρίς να ζητάει να κλείσει κάποιο άλλο. Έτσι, ότι απλώς. Αυτό είναι, εξυπακούεται. Εμείς δεν θέλουμε να κλείσουμε καμία μονάδα, θέλουμε να ξαναφτιάξουμε τη δική μας. Γιατί διαμορφώνεται ούτως ή άλλως μια κατάσταση, μπορεί μετά από 2-3 χρόνια να έχει αντίστοιχα το Καστρί, 4 παιδάκια αντίστοιχα και να μην μπορούν να πάνε. Θέλω τώρα να ρωτήσω τον Πέτρο και να το βάλω το θέμα αυτό στη συζήτηση. Αυτός ο σχεδιασμός που είχε ισχύσει παλιότερα, βέβαια τότε δεν ήσουν στη Δημοτική Αρχή, ήσουν όμως γονέας και ένας άνθρωπος ούτως ή άλλως ενεργός ασχολούμενος με την νεότητα σε διάφορα επίπεδα και στον αθλητισμό. Υπήρχε μια συζήτηση για να γίνουν δύο μεγάλα σχολικά συγκροτήματα, δημοτικά σχολεία εντός του Δήμου Βόρειας Κοινωνίας, τα οποία θα φέρνουν όλα τα παιδιά από όλο το Δήμο και θα είναι προδιαγραφών 12 θέσεων πιθανότατα με αρκετές ξένες γλώσσες, θεατρολογία, καλές εγκαταστάσεις. Τι γίνεται με αυτό το σχέδιο, υπάρχει μέσα στο προγραμματισμό της Δημοτικής Αρχής, έστω σαν συζήτηση, υπάρχει ένα πλάνο, κάτι, μένουν όπως είναι τα πράγματα. Εάν ξεκινήσει, λέμε, αύριο μια κουβέντα, σαν αυτή που πρότεινε, νομίζω, και στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπε ότι πρέπει να το δούμε αυτό σε ένα άλλο επίπεδο. Θα μπει κάτι τέτοιο μέσα στο συζήτηση. Σίγουρα είναι ένα θέμα συζήτησης. Θα πρέπει να το θέσουμε εδώ με τον έλεγχο στην Επιτροπή. Βέβαια θα υπάρξουν αντιδράσεις, δεν είναι σίγουρο αυτό.
Έχουμε παραδοσιακές δομές. Ακόμα δεν έχουμε ξεπεράσει τα τοπικιστικά μας, ας είμαστε ένας Δήμος. Εντάξει, είναι για το καλό των παιδιών μας αυτό. Δεν ξέρω αν θα περάσει, τι γνώμη θα ακουστούν. Ίσως είναι κάτι που θα πρέπει να το αφήσουμε λίγο για το μέλλον, να οριμάσει καλύτερα. Αλλά μια κουβέντα θα πρέπει να γίνει. Είναι κάτι για μένα πολύ σημαντικό. Εγώ βλέπω τώρα δηλαδή που πάνε τα παιδιά μου στο Άστρος, πόσο επειδή είναι ένα πρότυπο σχολείο, περισσότερες δραστηριότητες και έτσι κινούνται και όλες οι μεγάλες πόλεις. Είναι σε πρότυπα ευρωπαϊκά και όλα θα λέμε αυτό, πάμε αλλάζει κάπως η κατηγορία. Βέβαια μετά έχουμε περισσότερες μετακινήσεις, είναι λίγο το θέμα, έχει τα αρνητικά του και τα θετικά του. Αλλά νομίζω στο γενικότερο πλάνο, ας πούμε, είναι ένα σχεδιασμό που εξελίσσει τα πράγματα. Τα προοδευτικά θέλω να πω τα εξελίσσει, ας πούμε. Πιστεύω ότι πρέπει να το βλέπουμε ένα-ένα θέμα στον καιρό του και όταν έρχεται. Σκέψεις μπορεί να υπάρχουν πολλές. Πολλές φορές θα πρέπει να λειτουργήσουμε σύμφωνα με αυτό που μας λέει η κεντρική διοίκηση και το Υπουργείο Παιδείας. Δεν θα ήθελα να κάνω καμία πρόβλεψη αυτή τη στιγμή και να πω τι μπορεί να δω ή τι μπορεί να γίνει. Πιστεύω ότι στην παρούσα φάση, έτσι όπως είμαστε, υπάρχουν ένα, δύο, τρία ζητήματα που πρέπει να λυθούν, να φύγουν αυτά τα τοπικιστικά, όπως είπε και ο Πέτρος. Και μετά, όταν θα έχουμε καθαρή σκέψη και καθαρό μυαλό, μπορούμε να τα ξαναδούμε. Βέβαια, στα πλαίσια του Καλλικράτη, του νόμου του Καλλικράτη, δίνουν πολλές αρμοδιότητες στους δημάρχους, στους εκάστοτε δημάρχους, για το σχολείο, για τους μαθητές, για να κατανοούν μη μαθητικού δυναμικού κτλ. Σε συνεργασία πάντοτε με διευθυντές και περιφερειακούς διευθυντές, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς. Θα πρέπει πρώτα να λύσουμε κάποια άλλα θέματα που έχουμε, όπως περιφέρειες, ζώνες κτλ. Και μετά μπορεί να τα δούμε αυτά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο νομίζω ότι καλύψαμε το ευρύτατο φάσμα των θεμάτων των εκπαιδευτικών. Να σας ευχαριστήσουμε και τους δύο για την παρουσία σας εδώ και να ανανεώσουμε ξανά το ραντεβού μας, είτε πάλι έτσι μαζί κατά μόνας για οποιαδήποτε συζήτηση για τα θέματα παιδείας, τα δημόσια θέματα του Δήμου. Ευχαριστούμε.